Καλώς ήρθες, φράδε. Καλώς ήρθες. Καλώς ορίζουμε εκτός από τον πρόεδρο του κόμματος και τη σύζυγον του τον βουλευτή μας, τον Πάμπον τον Χαραλάμπους, τον πρόξενο μας, τον Οδυσσέαν τον Οδυσσέος και πολλούς φίλους εκλεκτούς και σωματεία. Παρακαλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό τον υποψήφιο δήμαρχο και ευχόμεθα δήμαρχο να μοχώς του Βασίλη Μαύρο. Αξιότιμε πρόεδρε του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, φίλε Μαρίνο. Αξιότιμοι διοργανωτές της απόψινής εκδήλωσης, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε και να παραστώ στην απόψινή συγκέντρωση για να βεβαιωθώ στους παριστάμενους. Ειδικές ευχαριστίες στον αγαπητό Γιώργο Κουτούκη. Ως επίσης πρέπει να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα την οποία με έχει βοηθήσει μέχρι τώρα για να μπορέσω να βάλω αυτή την υποψηφιότητα για δήμαρχος αμοχώς του. Αρχικά θα ήθελα να απευθύνω ευχές σε όλες τις γυναίκες με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Χρόνια πολλά και καλή δύναμη στους αγώνες σας. Βρίσκομαι ενώπιον σας με αφορμή την απόφασή μου να κατέλθω ως ανεξάρτητος υποψήφιος για τη θέση του Δημάρχου Αμοχώς του. Πρόκειται για μια απόφαση την οποία έλαβα κατόπιν σοβαρής σκέψης, μεγάλου προβληματισμού και συζητήσεων με πολλούς από τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσές μας. Η απόφασή μου στηρίχθηκε πρώτα και κυρία πάνω στις ανησυχίες μου για το μέλλον της αμοχώς του, με αφορμή το άνοιγμα, τα άνομα σχέδια που θέτουν σε εφαρμογή η Τουρκία και η εγκάθετή της. Ταυτόχρονα να σταθώ κι εγώ εμπόδιο και να μην αφήσουμε να περάσουν τα παράδεκτα σχέδια για τη λύση του Κυπριακού, που ενδεχομένως κάποιοι να σκεφτούν να επαναφέρουν. Έστω και με υποτυπώδες αλλαγές, αλλά στην ουσία τους να μην διαφέρουν από τα προηγούμενα, όπως το εκτροματικό σχέδιο Νανάν, το οποίο ο λαός μας απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία. Δεν είμαι αισιόδοξος κατά πόσο η προσωπική αποσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελε Ολκίν, θα επιτύχει στο δύσκολο εγχείρημα να φέρει ξανά στο ίδιο τραπέζι τις δύο πλευρές για επανέναρξη των συνομιλιών. Και αυτό γιατί είναι δεδομένη η αδιάλλακτη και προκλητική στάση της Τουρκίας και του κατοχικού ηγέτη, και αυτή επαναλαμβάνεται καθημερινά με απαράδεκτες θέσεις όπως η ισότιμη κυριαρχία και τα δύο κράτη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούγεται ως ψήθυρος
ή ακόμα και η επίσημη τοποθέτηση, η άποψη πως χρειάζεται να γίνουν και άλλοι συμβιβασμοί. Όσοι εννοούν συμβιβασμούς από τη δική μας πλευρά και όχι την Τουρκία, η οποία είναι ο ένοχος και για τη δικαίωση διόνυση του Κυπριακού, θα πρέπει να αντιληφθούν πως δεν χωρούν άλλες υποχωρήσεις. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, ωστόσο θα ήθελα να σχολιάσω τα πιο κάτω, τα οποία θεωρώ ως πολύ κρίσιμα και σημαντικά. Ο χρόνος λειτουργεί εναντίον μας, καθώς πλησιάζουμε τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Ωστόσο, κάτω από την πίεση του χρόνου, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα πρέπει να συρθεί σε μια προσωρινή λύση, η οποία στο μέλλον θα αποβεί καταστροφική για τον κυπριακό λαό. Γι' αυτό και αναφορές σε τελευταίες ευκαιρίες, όπως αυτές τις οποίες επανέλαβε πρόσφατα ο Colin Stewart, εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, θα πρέπει να απευθύνονται προς την τουρκική πλευρά και όχι προς την ελληνοκυπριακή πλευρά. Εμείς οι Ελληνοκύπροι δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλες υποχωρήσεις. Ούτε και θα ανεχθούμε διολοσθήσεις από θέσεις αρχών και από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτή η θέση έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εμάς τους Αμοχωσιανούς. Ως υποψήφιος δήμαρχος Αμοχώστου, στέκομαι απόψε ενώπιός σας για να τονίσω ότι η Αμόχωστος μας χρειάζεται όλους και όλες για να διεκδικήσουμε την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και την επιστροφή της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της. Θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία, όχι μόνο για διεκδίκηση της εφαρμογής αυτών των ψηφισμάτων, αλλά ταυτόχρονα και για αγώνα σε όλα τα βήματα, ευρωπαϊκά και διεθνή, καθώς και με όλες μας τις δυνάμεις, με το σύνολο των δημοτών στο πλευρό μας. Αυτή είναι η νέα γραμμή πλεύσης που εγώ εισηγούμε. Κινητοποίηση όλων και νέος αγώνας για μια Αμόχωστο ελεύθερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μαρίζα. Φέτος θα έχουμε εκλογές και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Πάμπος ο Χαραλάμπος θα τον επανεκλέξουμε. 30.8 billion profit for HSBC in 2023. That's disgusting. Taking people's money, we saved the banks 2008-2013 in Cyprus. Now, again, the banks are taking people's money legally, in quotation, via interest rate. This is disgusting. Our NHS, people were coming from Cyprus here to get treatment. Now, people are going from UK to Cyprus to get treatment. Disgusting. Disgusting, appalling. So, we vote for Pambos. Here is Pambos. Get up, Pambos. Everybody clap Pambos. We will re-elect you, Pambos. Thanks for everything you've done for the community and the society. Κυρίες και κύριοι, στο βήμα ο αγωνιστής πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Κύπρου, ο Δόκτωρ Μαρίνος Σιζόπουλος. Καλησπέρα, αγαπητέ Χαραλάμπε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκλογική διαδικασία. Είμαι σίγουρος ότι θα επανεκλεγείς, όχι μόνο για να υποστηρίξεις τις θέσεις τις οποίες έχεις, αλλά για να έχει η πατρίδα μας και οι συμπατριώτες μας ακόμα μια δυνατή φωνή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο προς όφελος της Κύπρου και της πατρίδας μας. Αγαπητέ Βασίλη, εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο το οποίο έχεις αναλάβει, ειδικά μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που διέρχεται η πατρίδα μας και ειδικά για το γεγονός ότι προχωρεί ένας παράνομος υπηκισμός της πόλης της Αμοχώστου με πλήρη αδιαφορία όλων των υπολείπων. Και αυτό ακριβώς είναι απογοητευτικό και των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών. Αλλά ακόμα και από την Κύπρο, δυστυχώς,
δεν υπάρχουν οι σωστές αντιδράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό έχουμε μείνει μόνοι μας ως κόμμα να αγωνιζόμαστε. Αγαπητέ πρόξενε της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψηνή σου παρουσία. Συναγωνίστρες, συναγωνιστές, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την παρουσία σας και είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση κάθε φορά που επισκέπτομαι τον Ηνωμένο Βασίλειο και τον Λονδίνο που είμαι μαζί σας. Η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα ήθελα για εγώ μια φορά να σας δώσω τα συγχαρητήρια μου ως πρόεδρος του κόμματος, γιατί η οργάνωση της ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί πρότυπον οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Συνέπειας, συντροφικότητας, παραγωγικότητας, ομόνοιας και όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, είσαστε το πρότυπο για όλους τους υπόλοιπους. Και θα πρέπει να τονίσω ότι παρά τα τεράστια προβλήματα που σκόπιμα κάποιοι επιχείρησαν να μας δημιουργήσουν τα τελευταία χρόνια, με δικαστικές προσφυγές, με αμφισβητήσεις, με υπονομεύσεις, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, η ΕΔΕΚ παραμένει όρθια, παραμένει ισχυρή, παραμένει δυνατή και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχει κανένας που θα μας γονατίσει. Εμείς είμαστε Σπαρτιάτες, είμαστε του Ιτάν ή Επιτάς και θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Και ένας από τους λόγους που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα είναι γιατί ακριβώς οι ξεκάθαρες θέσεις μας των Κυπριακών ενοχλούν. Η διαχρονική δικαίωση των θέσεων μας ενοχλεί. Το γεγονός ότι δεν μπορούν και τα ντόπια οικονομικά και πολιτικά, αλλά και τα ξένα συμφέροντα να μας χειραγωγήσουν, τους ενοχλούν. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να μας δωροδοτήσουν, τους ενοχλούν. Γι' αυτό αυτή τη φωνή, την οποία τη θεωρούν ότι είναι φωνή που θέτει σε αμφισβήτηση τους σχεδιασμούς τους, πρέπει να την αποδυναμώσουν. Και θα χρησιμοποιήσουν και χρησιμοποιούν κάθε μέσο και κάθε τρόπο. Δυστυχώς, η απογοήτευση είναι το γεγονός ότι σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και κάποιοι δήθεν συναγωνιστές προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, η ιστορία προχωρεί και τα ξένα σώματα αποβάλλονται, είτε από μόνα τους, είτε αποβάλλονται με τις διαδικασίες, για να μπορούμε να προχωρούμε όρθιοι και καθαροί προς το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η απόψηνή μου παρουσία είναι η ετήσια, όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Οι επόμενες εκλογές για ευρωβουλευτές, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για την ίδια την ΕΔΕΚ. Για την ΕΔΕΚ, γιατί ακριβώς πρέπει να κλείσουμε για ακόμα μια φορά τα στόματα όλων αυτών που προσπαθούν να μας αμφισβητήσουν. Όπως το κάναμε το 2016, όπως το κάναμε το 2019, όπως το κάναμε το 2021. Και επειδή ακριβώς τις τρεις προηγούμενες φορές απέτυχα, είναι πολύ πιο λυσσασμένη η επίθεση που δεχόμαστε αυτή τη φορά και από πολλές πλευρές και με πολλούς και διάφορους τρόπους. Όμως είμαστε δυνατοί και θα ανταπεξέλθουμε. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι ακριβώς μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες η πατρίδα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να αντιμετωπίσει τρία τεράστια προβλήματα που δεν τα αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένα πρόβλημα είναι η μη-κατοχή. Είμαστε η μοναδική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το 37% του εδάφους μας εδώ και 50 χρόνια βρίσκεται κάτω από ένα παράνομο κατοχικών καθεστώς λόγω της τουρκικής εισβολής και την ίδια στιγμή επιχειρείται και μια αλλίωση του πληθυσμού μέσα από τον παράνομο επικισμό που πραγματοποιείται από πλευράς της Τουρκίας. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το μεταναστευτικό και σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν το μεταναστευτικό πρόβλημα ως χώρες πρώτης εισδοχής, η Κύπρος έχει να το αντιμετωπίσει με τρία δύνατα σημεία. Το πρώτο, ότι είμαστε η πιο προχωρημένη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρισκόμαστε στην πιο ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη, τη Μέση Ανατολή. Το δεύτερο, γιατί ακριβώς χρησιμοποιείται από την πλευρά της Τουρκίας το μεταναστευτικό ως μια μορφή υβριδικού πολέμου σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το τρίτο, γιατί είμαστε το μικρότερο κράτος από αυτά που αντιμετωπίζουν το μεταναστευτικό πρόβλημα, χωρίς δυστυχώς να έχουμε την ανάλογη υποστήριξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γι' αυτό, παρά τα θετικά βήματα τα οποία έχουν γίνει από την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, με τη βοήθεια και τη συμβολή της ΕΔΕΚ, όπου αρκετές από τις προτάσεις μας υιοθετήθηκαν, υλοποιήθηκαν και απέδωσαν. Είμαστε η μόνη χώρα τους τελευταίους 10 μήνες του 2023 από τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου που πετύχαμε βελτίωση κατά 37% του μεταναστευτικού. Ο αριθμός των επαναπατριστέντων μεταναστών παράνομων είναι διπλάσιος από τον αριθμό των εισερχομένων. Και την ίδια στιγμή, μέσα από τα μέτρα που λήφθηκαν, η Κύπρος έπαψε να είναι ελκυστικός προορισμός για μετανάστες, παράνομους μετανάστες από την Αφρική και την Ασία, αλλά και έχουν ήδη επιταχυνθεί οι διαδικασίες με τις οποίες μελετούνται οι διάφορες αιτήσεις για να ληφθεί τελική απόφαση αν όντως κάποιος είναι πολιτικός πρόσφυγας και χρειάζεται την προστασία, είναι παράνομος μετανάστης και πάει για επαναπατρισμό. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν τα συγκρίνουμε μάλιστα με τις υπόλοιπες χώρες, που η Ελλάδα έχει 72% επιδείνωση, η Ιταλία 61% επιδείνωση, η Ισπανία 17% επιδείνωση, και αν τα συγκρίνουμε και με τα μεγέθη των διαφόρων χωρών, θα καταλάβουμε την τεράστια θετική εξέλιξη που έχουμε σε αυτό το ζήτημα. Όμως δεν χρειάζεται επανάπαυση. Πρέπει να συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν είναι που και η ΕΔΕΚ έχει μια μεγάλη ευθύνη. Ότι θα πρέπει λοιπόν η ΕΔΕΚ να εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωβουλή και κυρίως στη Σοσιαλιστική Ομάδα, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Μια ομάδα που παρά τις επιμέρους διαφωνίες που έχουμε για κάποιες επιλογές και κάποιες αποφάσεις, πρέπει να τονίσουμε, όμως είναι η ομάδα η οποία έχει στηρίξει αποφασιστικά αρκετά προβλήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι εκείνη η ομάδα που έδωσε τη μεγάλη υποστήριξη για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν και οι πολίτες έχουμε μια τεράστια ευθύνη να αποφασίσουμε εάν η μικρή Κύπρος θα εκπροσωπείται με 6 ευρωβουλευτές ή αν θα εκπροσωπείται με 5 ευρωβουλευτές. Αν δεν εκλεγεί ευρωβουλευτής από την ΕΔΕΚ, στην ουσία θα είναι 5 ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπούν την Κύπρο. Και δεν έχουμε την πολυτέλεια ακριβώς να έχουμε αυτήν την μείωση. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς θα πρέπει να το τονίσω ότι η συνεργασία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων για να κάνουν μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ουσία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και όχι μόνο δεν θα πάμε σε μεταρρύθμιση, θα πάμε σε απορρίθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήδη τα προβλήματα αρχίζουν να φαίνονται πριν ακόμα από τις εκλογές. Η ΕΔΕΚ ήταν το μόνο κόμμα το οποίο είχε προειδοποιήσει για αυτά τα προβλήματα. Καταθέσαμε σειρά προτάσεων στη Βουλή για να βελτιώσουμε την νομοθεσία για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και το τονίζω, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, καταψήφισαν όλες τις τροπολογίες μας και ψήφισαν αυτήν την νομοθεσία. Σήμερα η ΕΔΕΚ θυκαιώνεται και πραγματικά τα προβλήματα θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα την ημέρα που θα γίνουν εκλογές. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως κόμμα έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Όσον περισσότερους μπορούμε να εκλέξουμε δημοτικούς συμβούλους, να εκλέξουμε αντιδημάρχους ή και να στηρίξουμε δημάρχους που θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη βελτίωση αυτής της κατάστασης. Γιατί η κατάρρευση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα έχει τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις στους πολίτες. Δεδομένου ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η πλησιέστερη εξουσία προς τον πολίτη. Και ενώ θα έπρεπε στην ουσία να είναι και το εκλογικό σύστημα, αλλά και εξουσίες της φιλικές προς τους πολίτες και να μπορούν οι πολίτες να εκπροσωπούνται και να μεταφέρουν τα προβλήματα τους, έχουν στην ουσία ψηφίσει έναν εκλογικό σύστημα για να ελέγχουν τα δημοτικά συμβούλια τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Και στην ουσία, αντί να έχουμε απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα, έχουμε μία μορφή πλειοψηφικού συστήματος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό και η παράκληση προς εσάς. Αρκετοί από εσάς είσαστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στην Κύπρο. Αν δεν θέσασε στην Κύπρο στις 9 Ιουνίου για να ψηφίσετε στην Κύπρο, θα πρέπει μέχρι τις 2 Απριλίου, με ευθύνη και της οργάνωσης, να δηλώσετε
ότι θα ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα στο Λονδίνο. Γιατί θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα. Σε κάθε πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, που ο αριθμός των Κυπρίων ψηφοφόρων που θα δηλώσουν συμμετοχή θα υπερβαίνει τους 50, θα λειτουργεί εκλογικό κέντρο. Εάν δεν θα ξεπερνά τους 50, μπορεί να τους μετακινήσουν σε άλλο εκλογικό κέντρο. Γι' αυτό η παράκλησή μου είναι όλοι όσοι είσαστε εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι να δηλώσετε, αν θα είσαστε μέσα στην Κύπρο, θα είσαστε στην Κύπρο ψηφίζετε, εάν θα είσαστε στο Λονδίνο, να δηλώσετε ότι θα ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα στο Λονδίνο. Το δεύτερο, έχετε οικογένειες στην Κύπρο, έχετε φίλους, έχετε γνωστούς, έχετε κουμπάρους. Η έκκλησή μου και η παράκλησή μου, ασκήστε όλη την επιρροή την οποία έχετε προς αυτούς. Με την παράκληση ακριβώς να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ στις ευρωεκλογές και να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ στις δημοτικές εκλογές, καθώς επίσης και δημάρχους και αντιδημάρχους τους οποίους υποστηρίζουμε. Για να μπορέσουμε να έχουμε, όπως έχω πει, τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση. Και όσον αφορά το ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές, ήδη το έχουμε ανακοινώσει. Είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έτυχε πολύ ευνοϊκής αποδοχής από την κοινωνία. Μπορώ να σας πω ότι εάν δεν είναι το καλύτερο ψηφοδέλτιο που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής η ΕΔΕΚ στις ευρωεκλογές, μαζί με το ευρωψηφοδέλτιο του 2014, του 2004, είναι τα καλύτερα ευρωψηφοδέλτια. Αποτελείται από 6 νεαρούς, ικανούς, άξιους συναγωνιστές και συναγωνίστριες, με μεγάλη εμπειρία, με προσωπικότητα, με σεμνότητα, οι οποίοι πραγματικά αυτό το διάστημα έχουν διαμορφώσει μεταξύ τους μια απίστευτη συνεργασία, πρωτόγνωρη για εκλογικές διαδικασίες. Είναι με αλφαβητική σειρά ο Νίκος Αποστόλου, ο Νίκος ο Αναστασίου, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι δήμαρχος πολεμιδιών, είναι ο Ανδρέας ο Αποστόλου, είναι ο βουλευτής του κόμματος στην επαρχία Λάρνακας, είναι η Παντελίτσα Ιώκα, φιλόλογος, κοινοτική σύμβουλη στο Μάμαρι, είναι η Βίβια Κανάρη, δημοσιογράφος με ειδική εξειδίκευση στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο Ηλίας Ομυριάνθους, οικονομολόγος, είναι ο βουλευτής του κόμματος στην επαρχία Μπάφου και είναι και ο Νικόλας ο Φιλίππου, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ. Είναι ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Ασθενών με Καρκίνο. Ένα παιδί με εξαιρετική κοινωνική παρουσία και συνεισφορά. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, όλοι πρέπει να βοηθήσουμε, ούτως ώστε στις 9 του μήνα να πετύχουμε τους στόχους μας, να κλείσουμε τα στόματα και για ακόμα μια φορά να διαψεύσουμε όλους αυτούς οι οποίοι επιχειρούν μια φωνή υπευθυνότητας, μια φωνή πολιτικής συνέπειας, μια φωνή κοινωνικής δράσης προς όφελος των πολιτών να την κλείσουν ή να την αποδυναμώσουν. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί σας στο Λονδίνο. Εύχομαι σε όλους προσωπική, οικογενειακή υγεία και ευτυχία. Πρέπει να πω για ακόμα μια φορά και αγαπητοί να με συγχωρέσεις το πόσο άβολα νιώθω όταν από αυτήν τη συνάντηση απουσιάζει ένας εξαιρετικός συναγωνιστής, ο Θείο, τον οποίο χάσαμε. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι το 2020 το Μάρτιο σε αυτόν ακριβώς το χώρο βρισκόμαστε στο ίδιο τραπέζι ο ένας απέναντι από τον άλλο. Λοιπόν, καθώς επίσης απόψε απουσιάζει μαζί μας ακόμα ένας εξαιρετικός συναγωνιστής, ο Μιχάλης Οκασίς, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, όμως την προσφορά όσων συναγωνιστών βρίσκονται εν απουσία θα την αναπληρώσουμε εμείς με τη συνεισφορά μας, με την εργασία την οποία θα κάνουμε, με την επιφθηνότητα την οποία θα επιδείξουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, κάθε καλό για όλους μας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο Λονδίνο, καταρχήν, και χαιρόμαστε που είστε εδώ. Φαντάζομαι είστε εδώ για ένα ειδικό λόγο. Είστε εδώ γιατί έχουμε και τις εκλογές που έρχονται πολύ σύντομα.
φαντάζομαι θα είναι μια ενημέρωση που είστε εδώ. Πέστε μας ακριβώς ποια είναι η επίσκεψή σας, πού οφείλεται η επίσκεψή σας στο Λονδίνο. Αρχικά θα πρέπει να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι και φέτος στο Λονδίνο και μεγάλη χαρά μου που συναντιόμαι με τους συναγωνιστές μου, τους συμπατριώτες μου που βρίσκονται εδώ στο Λονδίνο και επιτελούν μια εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την προβολή του προβλήματος της πατρίδας μας. Όχι μόνο στην Κυπριακή Παρικία αλλά γενικότερα στον χώρο του Λονδίνου. Ο λόγος της παρουσίας είναι γιατί ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η ετήσια συνεδρίαση ή συνάντηση με τα μέλη της κομματικής οργάνωσης και τους φίλους του κόμματος και πρέπει να πω ότι η φετινή συνάντηση αποκτά μια ιδιαιτερότητα λόγω ακριβώς των ευρωεκλογών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 9 Ιουνίου. Και ως εκ τούτου είναι πολύ φυσικό να γίνει μια ενημέρωση στα μέλη και τους φίλους του κόμματος για τις ευθύνες τις οποίες ο καθένας μας αναλαμβάνει, για τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει και το πόσο σημαντικό είναι για την πατρίδα μας η ΕΔΕΚ να εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Μια ομάδα που όπως πολύ καλά γνωρίζουμε έχει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά την ίδια στιγμή ήταν και η ομάδα, όπως και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, που στήριξαν αποφασιστικά την συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου λοιπόν οι ευθύνες όλων μας είναι πάρα πολύ μεγάλες και γι' αυτό θα πρέπει να ανταποκριθούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ωραία. Έχετε νομίζω ανακοινώσει ήδη τους υποψήφιους για την περίπτωση των ευρωεκλογών. Μπορείτε να μας τους αναφέρετε. Έχει ήδη ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών και πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχει τύχει μιας ευρείας θετικής ανταπόκρισης από την κοινωνία. Αποτελείται από 6 νέα στελέχη, ικανά στελέχη, με πολιτικές δυνατότητες να εκπροσωπήσουν το κόμμα και την ίδια στιγμή να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που έχουμε. Είναι ο Νίκος ο Αναστασίου, όπως τους λέμε αλφαβητική σειρά, δήμαρχος Πολεμιδιών, είναι ο Ανδρέας ο Αποστόλου, είναι ο βουλευτής του κόμματος στην επαρχία Λάρνακας, είναι η Παντελίτσα Γιώκα, φιλόλογος, κοινοτική σύμβουλος στην κοινότητα Μάμαρη, είναι η Βίβια Κανάρη, δημοσιογράφος με ειδική εξειδίκευση στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο Νικόλας ο Φιλίππου, Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΙΚΑΦ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Φύλων Ασθενών Καρκινοπαθών και ο Ηλίας Ομυριάνθους, ο βουλευτής του κόμματος στην επαρχία ΠΑΦ. Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω, να μου πείτε, γιατί είναι και οι εκλογές για την Κύπρο, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Έχετε υπόψη για να στηρίξετε κάποιον? Ήδη έχουμε ανακοινώσει το σύνολο των ψηφοδελτίων μας για τους δημοτικούς συμβούλους. Έχουμε ήδη ανακοινώσει τους υποψήφιους του κόμματος που θα διεκδικήσουν θέση αντιδημάρχου και δημάρχου. Και την ίδια στιγμή έχουμε ανακοινώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους δημάρχους που προέρχονται ενδεχομένως από άλλα κόμματα ή ανεξάρτητους υποψήφιους που θα υποστηρίξουμε. Μεταξύ αυτούς είναι και ο Βασίλης ο Μαύρος, πολύ γνωστός στην παρικία εδώ στο Λονδίνο, ο οποίος διεκδικεί την δημαρχία του Δήμου της Αμοχώστου. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ τον έχουμε προτείνει και στα υπόλοιπα κόμματα για υποστήριξη, γιατί θεωρούμε ότι ο Δήμος Αμοχώστου έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, ότι εκεί θα πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι ένας δήμαρχος ο οποίος να έχει πολιτικές δυνατότητες να εκπροσωπήσει την πόλη και στο εξωτερικό, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή με τον επιχειρούμενο επικισμό που πραγματοποιεί το κατοχήν καθεστώς συνεπικουρούμενο από την Τουρκία, ο Δήμος της Αμοχώστου προσλαμβάνει μια ιδιαιτερότητα. Γι' αυτό και εκτιμούμε ότι ο Βασίλης ο Μαύρος είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα πολιτικά και όχι μόνο καθήκοντα τα οποία επιβάλλει αυτή η θέση. Ωραία. Τώρα, το θέμα του Κυπριακού. Βρισκόμαστε σε στασιμότητα. Ίσως να συμφωνάτε μαζί μου, ίσως όχι. Εγώ δεν βλέπω καμία εξέλιξη. Πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη τώρα με τον διορισμό και εκπροσώπου των ΗΠΑ? Με χαμηλές προσδοκίες μπορώ να πω.
Ήδη την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και μια κατηδία συνάντηση με κυρία Ολκίν για να ανταλλάξουμε απόψεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ είναι προφανές ότι θα θέσουμε τις δικές μας θέσεις όσον αφορά το Κυπριακό με τρόπο ξεκάθαρο. Για μας, όπως πολλές φορές τονίσαμε, το Κυπριακό δεν είναι μια διακοινωτική διευθέτηση όπως επιχειρείται εδώ και χρόνια να πηγαίνει, χωρίς αποτέλεσμα, και αξιοποιεί το κατοχήν καθεστώς και η Τουρκία τον χρόνο για να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά και χτυμένα και παράγωγο δίκαιων, όπως λέγεται, με βασικό στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του κατοχήν καθεστώτος και τη δημιουργία συνθήκων που να επιβάλλουν αυτό που η Τουρκία θέλει ως λύση, αλλά ως ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης που επιχειρείται από την πλευρά της Τουρκίας. Γι' αυτό και η ΕΔΕΚ είναι το μόνο κόμμα που επιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι θα πρέπει να προταχθεί στην οποιαδήποτε διαδικασία ενεπλήσης του Κυπριακού η διεθνής ψυχή και κυρίως να αξιοποιηθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΕΕ για κατά προτεραιότητα σύγκληση διεθνούς διάσκεψης υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού και κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας για να συζητηθεί κατά προτεραιότητα η διεθνής ψυχή του προβλήματος. Και μάλιστα η απόφαση καθορίζει και ποια είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, όπως είναι ο τερματισμός των εγγύσεων, η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, η επιστροφή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων προσφύγων στις εστίες τους σε συνθήκες ασφάλειας. Λοιπόν, και ο επαναπατρισμός των επίκων που είναι με βάση την συνθήκη της Γενέβης του 1949 παράνομη και όσα χρόνια και αν περάσουν δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί. Εάν και εφόσον λοιπόν επιληθούν αυτά τα ζητήματα, τότε μπορούμε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε το πολιτιακό σύστημα στη βάση, όπως η ΕΔΕΚ επιμένει, της κατοχύρωσης του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια χωρίς μόνιμες παρεκκλήσεις, αλλά και την κατοχύρωση των 4 βασικών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους νόμιμους πολίτες. Που αυτές οι 4 ελευθερίες είναι η ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης, περιουσίας και εργασίας. Ωραία. Όσον αφορά τώρα τις εξελίξεις, όσον αφορά τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, συμφωνάτε ή έχετε κάποιες διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τις ενέργειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εμπλοκή? Η εμπλοκή της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενέργεια, δεδομένου ότι ακριβώς αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε κάθε δικαίωμα να προστατεύσει την άμυνα του λόγου ακριβώς της τρομοκρατικής δράσης της Χαμάς, όμως την ίδια στιγμή δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η γενοκτονία την οποία σήμερα επιχειρεί σε βάρος των αμάχων Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η γενοκτονία έχει μια διπλή πτυχή. Αφενός μεν είναι ο τεράστιος αριθμός νεκρών από τους ανελαίτους βομβαρδισμούς που γίνονται καθημερινά, αλλά και από την άλλη πλευρά ο λοιμός ο οποίος επιχειρείται λόγω της έλλειψης πια αγαθών πρώτης ανάγκης για αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κύπρου για να ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Κύπρου στην Γάζα είναι πάρα πολύ σημαντικό και φέρνει και την Κύπρο στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να υπάρχει συμβολή και αποτελεσματική κυρίως συμβολή από τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο όλοι επιθυμούμε. Εδώ θα πρέπει να προστατεύσουμε τον άμαχο πληθυσμό. Γιατί όλοι αυτοί δεν ευθύνονται για την τρομοκρατική δράση μιας οργάνωσης όπως είναι η Χαμάς, που πρέπει να τονίσουμε ότι πίσω από τη Χαμάς δεν βρίσκεται μόνο το Ιράν ή κάποιες άλλες ενδεχομένως χώρες, αλλά βρίσκεται και η Τουρκία. Και εμείς εκτιμούμε ως κόμμα και το ανακοινώσαμε από την πρώτη στιγμή ότι η Τουρκία είχε κάθε λόγο να γίνει αυτή η τρομοκρατική επιχείρηση, γιατί ακριβώς θέλει να θέσει υπό τον έλεγχο της αν είναι δυνατόν τις διάφορες μουσουλμανικές χώρες της περιοχής που επιθυμεί διακαώς εδώ και χρόνια να μετατραπεί σε έναν ισχυρό περιφερειακό παράγοντα με παγκόσμια εμβέλεια και να έχει κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία της όχι μόνο τις ενεργειακές πηγές και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αλλά κυρίως και τον έλεγχο των υπολείπων μουσουλμανικών χωρών της περιοχής. Αυτός είναι και ο λόγος που εδώ και δεκαετίες η Τουρκία έχει διαμορφώσει και το σχετικό σχέδιο, όπως το έχει ονομάσει, ενσωμάτωσης ή επανάκτησης της Κύπρου στην Τουρκία, που προφανώς θέλει η Τουρκία
να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες και τις προποθέσεις ώστε η Κύπρος να ενταχθεί πάλι στην τουρκική επικράτεια κατά τα πρότυπα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης του 1923 για να μπορεί ακριβώς να διαδραματίζει αυτόν τον ισχυρό περιφερειακό ρόλο. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι η προδοσία του 1974 και τα απαράδεκτα λάθη που προηγήθηκαν από ελληνικές κυβερνήσεις έδωσαν σήμερα στην Τουρκία όσον αφορά την Κύπρο ένα ισχυρό, μπορώ να πω, πολιτικό και στρατιωτικό ρόλο, έτσι ώστε να επιχειρεί να επιβάλλει αυτές τις θέσεις κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τον πρώτο χρόνο προεδρίας του κ. Χριστοδουλίδη? Έχει κλείσει ένα χρόνο τώρα. Πώς βλέπετε, πώς κρίνετε εσείς, πώς θέλετε να σχολιάσετε? Εμείς αυτό που έχουμε ξεκαθαρίσει και δημόσια είναι ότι έχει ένα θετικό πρόσημο αυτός ο πρώτος χρόνος της διακυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε ότι γίναν κάποια επικοινωνιακά ως επιτοπλίστων λάθη και κάποιες παραλήψεις, οι οποίες όμως σε καμιά περίπτωση δεν έχουν επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις που ληφθήκαν. Και πρέπει να τονίσουμε ότι οι πολιτικές αποφάσεις μπορούν να τις καθορίσουν σε δύο επίπεδα. Το ένα το επίπεδο αφορά το Κυπριακό, που μπορεί να αποδώσει ορισμός της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματεία, μπορεί όχι, αλλά ήταν μια πρωτοβουλία η οποία έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς επίσης και η προσπάθεια εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα ισχυρό απεσταλμένο όσον αφορά τις συνομιλίες. Και ελπίζουμε ότι αν και εφόσον θα αρχίσουν οι συνομιλίες, θα πρέπει να έχει καθορισμένο και αποτελεσματικό και σαφή ρόλο ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δεύτερο είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός μέτρων κοινωνικής πολιτικής, που θέλουμε πάρα πολύ ώρα για να αναλύσουμε. Όμως σε γενικές γραμμές να τονίσουμε μερικά από αυτά τα μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το μήνα, η αύξηση κατά 5% των χαμηλών συντάξεων, η επέκταση της άδειας μητρότητας κατά 4 εβδομάδες και σε περίπτωση που το νεογέννητο θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για κάποιο χρονικό διάστημα θα προσθεθεί επιπλέον. Είναι το πρόγραμμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, κυρίως που θα αξιοποιηθεί από τις ευπαθείς οικογένειες. Είναι τα θέματα της νέας, πολύ μπορώ να πω, σοβαρής και με προπτυχές προγράμματος στεγαστικής πολιτικής, που είναι κάποια από τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής τα οποία θεωρούμε ότι ως Σοσιαλιστικό Κόμμα κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Πρέπει να πω ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτές τις προτάσεις είναι προτάσεις οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο προεκλογικό πρόγραμμα του Νίκου Χρυσοδουλίδη με εισήγηση της ΕΔΕΚ. Και άφησα τελευταίο και πάρα πολύ σημαντικό το μεταναστευτικό. Ότι προσεκτικά και αθόρυβα έχει γίνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, που σήμερα ίσως θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά την εισβολή και την κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι παρά το ότι η Κύπρος δέχεται και τον υβριδικό πόλεμο από την πλευρά της Τουρκίας όσον αφορά το μεταναστευτικό, παρά το γεγονός ότι είναι η πλέον κοιτνιάζουσα χώρα προς την Μέση Ανατολή και τα γεγονότα της Γάζας που αύξησαν τον αριθμό των σύρων πια μεταναστών προς την Κύπρο, κατόρθωσε τους 10 πρώτους μήνες της διακυβέρνησης του 2023 να βελτιώσει κατά 37% το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Κύπρο. Δηλαδή αυξήθηκαν οι επαναπατρισμοί σε ποσοστό διπλάσιο από ότι οι νέοι εισερχόμενοι μετανάστες. Την ίδια στιγμή έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μεταναστών από την Αφρική και την Ασία, γιατί δεν αποτελεί πια η Κύπρος ένα ελκυστικό προορισμό. Έχει υιοθετήσει τις προτάσεις μας όσον αφορά την αποκοπή του επιδόματος για τα 5 πρώτα χρόνια της παρουσίας τους και μετά, ότι δεν μπορούν να εργαστούν οι παράνομοι εισερχόμενοι μετανάστες τους πρώτους 9 μήνες της παρουσίας τους στην Κύπρο, και την ίδια στιγμή έχει επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των διαφόρων αιτήσεων, είτε για αποδοχή είτε για απόρριψη. Θα πρέπει να τονίσουμε την ίδια στιγμή ότι άλλες μεσογειακές χώρες που αποτελούν και αυτές πρώτο σταθμό υποδοχής, όπως είναι για παράδειγμα η Ιταλία, έχει επιδεινωθεί το μεταναστευτικό πρόβλημα κατά 61%, και παρά τη ρατσιστική πολιτική την οποία προηγουμένως οι σημερινοί κυβερνώντες στην Αγία είχαν διατυπώσει για τους Αλμπίνι και τον όλων των υπολείπων, δεν κατορθώσαν να το επιλύσουν. Η Ελλάδα έχει επιδεινωθεί κατά 72% και αν δεν κάνω λάθος και κατά 17% η Ισπανία.
Άρα λοιπόν αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος, χωρίς να έχει τη σωστή και την πρέπουσα αρρωγή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει διαχειριστεί με τόση υπευθυνότητα αυτό το θέμα. Εμείς ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, με αυτήν τη σταθερή πολιτική και τώρα με την σύσταση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, όπου θα συγκεντρωθούν όλες αυτές οι αρμοδιότητες και θα μπορούμε να πατάξουμε σε κάποιο βαθμό και την γραφειοκρατία, μπορούμε να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τα θετικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Κύπρος, αλλά και όλες οι υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά έρχεται στη μνήμη μου ο αείμνηστος ο Βάσος Λιστσαρίδης, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας του 80, αυτό που διατύπωνε στις ομιλίες του είναι ότι μελλοντικά το μεγαλύτερο πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα που θα έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη είναι το μεταναστευτικό. Και μάλιστα η πρότασή του ήταν ότι για να περιοριστεί αυτός ο κίνδυνος θα έπρεπε οι ανεπτυγμένες χώρες να διαθέτουν κάθε χρόνο ένα μέρος από τα χρήματα τα οποία έδιναν για τα εξοπλιστικά τους προγράμματα για να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και τη βιομηχανική ανάπτυξη των χωρών της Αφρικής και της Ασίας, έτσι ώστε οι κάτοικοι αυτών των χωρών να μην έχουν λόγους να μεταναστεύουν προς την Ευρώπη, που η μεγάλη μετανάστευση, όπως έλεγε, θα θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών χωρών με ότι αυτό συνεπάγεται. Και σήμερα ακριβώς αυτό το πράγμα το διαπιστώνουμε. Είναι για ακόμα μια φορά πόσο προφητικός και πόσο προχωρημένος ήταν στις ιδέες του Βάσου Λιστσαρίδη σε σχέση με την εποχή του. Πολύ ωραία. Σας υπερευχαριστούμε. Καλωσορίσατε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.